Αγαπητοί εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αγαπητοί εκπρόσωποι της τέταρτης εξουσίας. Γιατί άτυπα είστε και τυπικά συνταγματικά εκπροσωπείτε την τέταρτη εξουσία. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω, να σας ευχαριστήσω που ανταποκριθήκατε σε αυτή την πρόσκληση, γιατί πραγματικά είσαστε οι άνθρωποι με τους οποίους επικοινωνούμε, με τους δημότες μας, μέσω των δικών σας καναλιών, να το πω έτσι, ηλεκτρονικών ή τηλεοπτικών, επικοινωνούμε με τους δημότες σας, με τους δημότες μας. Είσαστε οι άνθρωποι που πραγματικά πιστεύω ότι προσφέρετε μεγάλη υπηρεσία στον τόπο, ενημερώνοντάς τον σωστά, εν πολλής. Βέβαια, μερικές φορές κάποιοι αδικούν, μας επιτιμούν, αλλά εμείς το λαμβάνουμε ως έτσι απαρχή να βελτιωθούμε ακόμα περισσότερο. Αγαπητοί μου, εύχομαι να είναι η τελευταία φορά που βρισκόμαστε κάτω από τέτοιες συνθήκες, να απελευθερωθούμε δηλαδή από την ατέρμονη πανδημία, η οποία πραγματικά μας έχει κλείσει περισσότερο στους εαυτούς μας, και γι' αυτό το λόγο αναβάλαμε σε ένα ευρύτερο χώρο, λόγω του φόβου του COVID, να συζητήσουμε, να ακούσετε και να σας ακούσω και να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Μέχρι ότου όμως απελευθερωθούμε από αυτήν την πανδημία, πρέπει να εφαρμόζουμε τους κανόνες και τις επιταγές της επιστήμης για να επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας υγιής και ασφαλής. Όπως θα διαπιστώσετε, η ιδίης όμαση, γιατί βλέπετε και στην εικόνα, εμείς ως Δημοτική Αρχή, ως Τεχνική Υπηρεσία, ως Δημοτική Αρχή με Δήμαρχο τον Κίτελε και ως Δημοτική Τεχνική Υπηρεσία με Διευθυντή σήμερα τον κύριο Παπαχριστοφόρου και Διευθύντρια του Τμήματος Προγραμματισμού την κυρία Ζωή Ανατολίτη, έχουμε επιτελέσει ένα σπουδαιότατο, αξιολογότατο και πρωτοφανές έργο στα χρονικά του Δήμου και του νησιού. Δεν είναι σχήμα λόγου να πω ότι έχουμε μετατρέψει το Δήμο μας σε ένα απέραντο εργοτάξιο. Και γι' αυτό, μέσω των εφημερίδων σας, των site που καταγράφουν αυτή τη συνέντευξη, μέσω της τηλεόρασης, θα ήθελα να παρακαλέσω τους συνδημότες μας να δείχνουν υπομονή, κατανόηση, γιατί έργα χωρίς κάποια ταλαιπωρία δεν μπορούν να γίνουν. Το νησί μας, ο Δήμος μας, δυστυχώς δεν ακολούθησε την ανάπτυξη των άλλων νησιών σε όλους τους τομείς. Και πρέπει λίγο να προβληματιστούμε, μήπως και εμείς ευθυνόμαστε και ως πολίτες και ως δημοτική ταγή. Γι' αυτό ας μη με ψημερούμε, αν μερικές φορές κλείνουμε ένα δρόμο για να τον ανακατασκευάσουμε, να τον ασφαλτοστρώσουμε,
να περάσουμε τα δίκτυα ιδεϊάλ, τα δίκτυα όπως περνά στην αεροπόρο για να ρέλει, για να μην πνιγούμε τα δίκτυα αποχέτευσης κυρίως. Όλα αυτά έχουν ένα κόστος, αλλά και είναι η απαρχή ενός ευίωνου μέλλοντος. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα το έλεγα, γιατί πολλές φορές σας συμβουλεύουμε. Άσχετα αν μερικές φορές είσαστε άδικοι στην κριτική σας. Αλλά σας συμβουλεύομαι, όπως συμβουλεύτηκα σήμερα έναν αγαπητό φίλο, ο ίδιος με πήρε μάλιστα και μου λέει μην κάνετε αυτή την εκδήλωση, αυτή τη συνέντευξη μέσα σε στενό χώρο. Υπάρχει ο κίνδυνος του COVID. Έχουμε, όπως σας είπα, επιτελέσει ένα σπουδαίο έργο. Οι πόροι ήταν κυρίως ευρωπαϊκοί, γιατί ήδη οι πόροι εδώ και μια δεκαετία τουλάχιστον, που είμαι μέλος ή της περιφερειακής ή της δημοτικής αρχής, είναι περίπου τα ίδια ποσά που διατίθενται εκ μέρους του Δήμου, του κομματιού αυτού σήμερα της Μυτιλίνης. Τα περισσότερα, ίσως υπερδεκαπλάσια, είναι τα ποσά τα οποία έρχονται από εθνικούς και κυρίως από ευρωπαϊκούς πόρους. Περίπου το 57, περίπου αγγίζουν τα 57 εκατομμύρια, ενώ ήδη οι πόροι είναι τα 4 εκατομμύρια. Δεν μπορούμε να αυξήσουμε τους ίδιους πόρους ως Δημοτική Αρχή, διότι τόσο η κρίση η οικονομική, όσο και ο COVID, αλλά ακόμα τώρα και η ενεργειακή κρίση λόγω του Ουκρανικού πολέμου, έχουν πλήξει οικονομικά τους συμπολίτες μας και δεν μπορούμε να αυξήσουμε τα τέλη. Απέναντίας, πολλές φορές προβαίνουμε ως Δημοτικό Συμβούλιο στην απαλλαγή των τελών κάποιων έτσι μαγαζιών και διαφόρων άλλων επαγγελματιών. Τα προγράμματα τα οποία αξιοποιούμε είναι φυσικά το ΕΣΠΑ, το οποίο δυστυχώς, το λέω δυστυχώς, το προλάβαμε ως Δημοτική Αρχή το 19 πια και έπνεε τα λίσθια, έλυγε, αλλά που ήταν και το βαρύ πυροβολικό, αυτό είναι το ΕΣΠΑ που δίνει τα περισσότερα χρήματα, είναι το πρόγραμμα Φιλόδημος που βρήκαμε, αλλά και νέα χρηματοδότηση υπήρξε τα τελευταία χρόνια. Το Ταμείο Αλληλεγγύης από το Υπουργείο Μετανάστευσης, το Πράσινο Ταμείο και τα περιφερειακά δημόσια προγράμματα, το ΠΔΕ ουσιαστικά έτσι λέγεται, τα αρκτήλεκτα. Οι δυσκολίες για την εφαρμογή και την υλοποίηση αυτών των έργων ήταν ανυπέρβλητες, αγαπητοί συνάδελφοι. Ο COVID, που ουσιαστικά απογύμνωσε τις υπηρεσίες κάθε τόσο, η υποστελέχωση που είχαμε εξαιτίας της διάσπασης του Δήμου, το μισό προσωπικό σχεδόν έμεινε, και εμείς ήμασταν αναγκασμένοι να σηκώσουμε ένα μεγάλο φορτίο. Το φορτίο που κάλυπτε τις ανάγκες του Δήμου μας, αλλά και τις ανάγκες κάποια έργα, τουλάχιστον περίπου 10 έργα από τη Δυτική Λέσβο. Και αν θέλετε τα απαριθμώ, αλλά δεν θέλω να σας κουράσω. Ταυτόχρονα, επειδή το επιμελητήριο, το εμπορικό, δεν έχει διαχειριστική αρχή, ερχόμαστε και εμείς αρρωγοί ως τεχνική υπηρεσία και ως υπηρεσία προγραμματισμού να το ενισχύσουμε και να το εντάξουμε στα προγράμματα τα οποία το ίδιο κυνηγάει, και μάλιστα με τα πάθους τόσο ο πρόεδρος
ο κύριος Μυρσινιάς, όσο και ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Φραντζέσκος και όλο το διοικητικό συμβούλιο, πολλές φορές χτύπησαν την πόρτα μας και αναζήτησαν την τεχνική αυτή βοήθεια, την οποία απλόχερα προσέφεραν οι συνεργάτες μου και εγώ προσωπικά. Τι έργο επιτελέσαμε? Και θέλω να φανείτε αυστηροί αλλά δίκαιοι κριτές. Θα τα ακούσετε. Αυτό το έργο είναι 2,5 με 3 φορές περισσότερο από ότι αναλογικά πάντοτε το κομμάτι να βάζετε τα 2/3 του νησιού μας, αναλογικά με οποιαδήποτε άλλη δημοτική αρχή που παρήγαγε έργο 2,5 και 3 φορές. Δεν υπήρξε δηλαδή στην ιστορία τέτοια παραγωγικότητα έργου από άλλη δημοτική αρχή. Ήμασταν όμως, και όπως σας είπα, αναγκασμένοι να κυνηγάμε και τα έργα της Δυτικής Λέσβου και τα έργα του Επιμελητηρίου και του Λιμενικού Ταμείου, γιατί ως καθολικός διάδοχος του Δήμου Λέσβου ήμασταν αναγκασμένοι να κάνουμε και πολλά από τα έργα της Δυτικής Λέσβου, και κάνουμε και οικονομοτεχνικά ακόμα δεν έχουμε τελειώσει σε πάρα πολλά έργα από τη Δυτική Λέσβου τα οποία επεξεργάζεται η Οικονομική Υπηρεσία. Ήταν αυτό που λέγανε οι Λατίνοι «dura lex sed lex», ένας άδικος, σκληρός νόμος, αλλά νόμος, και ήμασταν αναγκασμένοι να πειθαρχήσουμε σε αυτόν τον νόμο. Σε γενικές γραμμές, τα μικρά έργα τα εκτέλεσε η αυτεπιστασία. Η αυτεπιστασία ήταν η αιχμή του δόρατος, η άμεση επέμβαση της δημοτικής αρχής. Το έργο της τεράστιο μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια. Επισκευάσαμε, ανακαινήσαμε όλα σχεδόν τα κοινοτικά γραφεία του Δήμου μας. Να σας πω ποιο έμεινε μόνο. Τα θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά. Του ασωμάτου, το οποίο έχει βγει εργολαβία να το αναλάβει γιατί είναι μεγάλο, και του παλαιοχωρίου, το οποίο είναι σχεδόν κατεστραμμένο ή μη κατεστραμμένο λόγω του σεισμού του 17. Εκεί δεν παρεμβήκαμε μόνο. Σε όλα έχουμε δουλέψει ως υπηρεσία αυτεπιστασίας. Και πάμε στα άλλα έργα, τα οποία πραγματικά τα μεγάλα, συγγνώμη, η αυτεπιστασία δεν ασχολήθηκε μόνο με τα κοινοτικά γραφεία, με την τμηματική ανακατασκευή πεζοδρομίων, με άλλες παρεμβάσεις, όλες οι πλάζ που σήμερα χαιρόμαστε εμείς και πέρυσι, και έχουν τη σφραγίδα της δημιουργίας και της αυτεπιστασίας. Γενικά σε όλα η αυτεπιστασία έρχεται με το μικρό αυτό προσωπικό να συνδράμει στο τεράστιο έργο της Δημοτικής Αρχής. Και έρχομαι στα μεγάλα έργα. Τα μεγάλα έργα που ουσιαστικά ήδη αρχίζει να διαφαίνεται ότι θα αλλάξουν την εικόνα, θα καταστήσουν περισσότερο ελκυστικό τον τόπο μας, τα χωριά μας, αλλά και θα δώσουν ένα αναπτυξιακό χαρακτήρα και κυρίως θα μεταμορφώσουν, θα το δείτε σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, διότι από το Σεπτέμβριο μπαίνει εργολάβος στο κυρίαρχο έργο που είναι η ανάπλαση της πλατείας
της Προκυμαίας και της πλατείας Σαπφούς. Αυτά τα έργα πραγματικά μεταμορφώνουν την πόλη μας. Και δεν ήταν τυχαίο, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ήρθε και τι μας είπε. Ότι είσαστε από τις πόλεις εκείνες, τις δακτυλοδεικτούμενες, οι οποίες πειθαρχείτε και έχετε όραμα σύμφωνα με το όραμα της Ευρώπης. Και γι' αυτό θα σας στηρίξουμε και θα σας πω παρακάτω πώς θα μας στηρίξουν. Και δεν είναι τυχαίο ότι σε τρεις πόλεις μόνο στην Ελλάδα έκαναν αυτή τη γιορτή όπως την έκαναν στα Τσαμάκια. Όπως έγινε στα Τσαμάκια τις προάλλες. Σε τρεις πόλεις μόνο. Νομίζω στη Μονεμβασιά, σε εμάς, και δεν θυμάμαι στην Οικουμενίτσα, αν δεν απατώ. Η τρίτη. Τώρα, τα έργα αυτά τα οραματιστήκαμε. Ξεπεράσαμε ακόμα τους εαυτούς μας και τις προγραμματικές μας δεσμεύσεις. Ο Δήμαρχός μας αυτά που δεσμεύτηκε όχι μόνο θα τα κάνουμε, αλλά υπερβάλλουμε και διπλάσια κάνουμε, και αυτό οφείλεται σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ήταν ακάματοι εργάτες και με γνώση αλλά και με πεποίθηση προχώρησαν στη φάση της υλοποίησης. Ουσιαστικά προγραμματίσαμε, σχεδιάσαμε και αφού πήραμε όλες τις εγκρίσεις, και οι εγκρίσεις, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι το μέγα ζήτημα, και κυρίως εγκρίσεις από την Υπηρεσία του Περιβάλλοντος, από το Υπουργείο μάλλον Περιβάλλοντος, από την Αρχαιολογία, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του προϊσταμένου εδώ της Αρχαιολογίας, της προϊσταμένης νεοτέρων μνημείων της κυρίας Φράγκου και της Διευθύντριας των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού, όλοι οι άλλοι τις περισσότερες φορές στάθηκαν εμπόδιο, και με δυσαρέσκεια το λέω, διηλίζανε τον κόνοπα, όπως διηλίζουν τον κόνοπα όλο αυτό το διάστημα για την ανακατασκευή του παλιού λιμεναρχείου. Όμως με τη βοήθεια και τις παρεμβάσεις τις δικές μου, του Δημάρχου, της Περιφέρειας, του Περιφερειάρχη, προπάντων του Υπουργού μας, του πρώην Υπουργού και Αντιπροέδρου της Βουλής, του κυρίου Αθανασίου, του Γενικού Γραμματέα του Αιγαίου, του Υπουργείου Αιγαίου και Ναυτιλίας και Αιγαίου, του κύριου Κουτουλάκη, αλλά ακόμα και του ιδίου του γραφείου του Πρωθυπουργού, με το οποίο πολλές φορές ερχόμουν όταν έβλεπα ότι δεν θα γινόταν τίποτα ή μάλλον μας καθυστερούσαν, έπαιρνα και το γραφείο ακόμα του ίδιου του Πρωθυπουργού, και ο Διευθυντής παρενέβαινε και προσπαθούσε να επιταχύνει την όλη διαδικασία με την παρέμβασή του, για να μην καθυστερήσουμε. Όλους αυτούς τους ευχαριστώ, γιατί ήταν μια προσπάθεια που έγινε από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι πίστεψαν ότι μπορούν να επιτελέσουν αυτό που δεν επιτελέστηκε τόσα χρόνια. Πολλές φορές όταν ανοίγαμε το πρόγραμμά μας να το δείξουμε, μας έλεγαν εθεροβάμονες, ακόμα και πολύ μηχανικοί, ιδιωτικοί και στο δημόσιο. Είχαν όμως, θα μας έλεγαν τρελούς και τρελούς, αν δεν γνώριζαν ότι ο Ομιλών είχε ασκήσει διοίκηση πάνω από 2 δεκαετίες
και σε, μάλιστα σε πολύ απαιτητικά πόστα και θέσεις κρατικές. Όμως πιστέψαμε και με τη βοήθεια όλων, μα όλων των συνεργατών μου, σήμερα αρχίζει να καταφαίνεται το έργο μας. Στην προσπάθειά μας αυτή, όπως σας είπα προηγουμένως, ιδίως τα μεγάλα έργα, ποιους είχαμε κοντά μας, ακόμα όχι μόνο τους μηχανικούς του Δήμου μας, αλλά και τους και τον κύριο Τρενταφυλλίδη, την κυρία Φράγκου, η οποία, ιδίως ο κύριος Τρενταφυλλίδης, ερχόταν και δούλευε απογεύματα μαζί μας για να διεκπαιρεώσουμε όλο αυτό το σχεδιαστικό αυτό το έργο. Και πάω κατευθείαν στο ποιο είναι το έργο. Θα ξεκινήσω έτσι για να μην σας κουράζω και θα σας δώσω στη συνέχεια περισσότερες λεπτομέρειες για να τις και να προσπαθήσουμε έτσι μαζί να βρούμε, να δούμε την πορεία και να με ρωτήσετε στη συνέχεια ό,τι θέλετε. Στη Μυτιλίνη, στον τόπο μας, έχουμε την ενεργειακή αναβάθμιση, έχει υλοποιηθεί ενεργειακή αναβάθμιση και επισκευή των σχολείων του 7ου Δημοτικού, του 8ου και τα λοιπά, τα βλέπετε στην οθόνη. Ήταν τα περισσότερα έργα τα οποία, ή σχεδόν όλα, τα οποία είχαν ενταχθεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που λέω την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Όμως, αρκετά από αυτά τα έργα είχαν φοβερές εκκρεμότητες. Μάλιστα κάποια πήγαν να τυναχθούν στον αέρα, να διακοπεί η εργασία τους και να απενταχθούν. Και μάλιστα εδώ κάποιοι από τα μέσα έτσι ήταν πολύ, πολύ αυστηροί απέναντί μας. Δεν απεντάχθηκε κανένα. Απέναντίας, μόλις διείδα ότι κάποια σχολεία δεν πρόκειται να γίνουν αν δεν αγοραστούν νέες αίθουσες προκατασκευασμένες, σύγχρονες, να μπουν τα παιδιά ώστε οι μαθητές μέσα, ώστε να μπορούν να δουλέψουν οι εργολάβοι, δεν θα γινόταν τίποτα. Γι' αυτό αμέσως γνώστης των εκπαιδευτικών θεμάτων παραγγείλαμε με τη διευθύντρια τότε την κυρία Μακρύ 22 αίθουσες διδασκαλίας και δώσαμε προσχρήσιν αυτές στα παιδιά για να φτιάξουμε τα σχολεία. Και αυτό είναι κυρίως το 6ο Δημοτικό Σχολείο, το οποίο ηρίστο εν παρόδο μέχρι τέλος του χρόνου θα έχει ολοκληρωθεί και θα μείνει μόνο ο περιβάλλον χώρος, διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, και πιστεύω ότι στα μέσα Σεπτεμβρίου, έτσι δεν είναι προϊστάμενε, και η Παιδαγωγική Ακαδημία θα δοθεί απόλυτα προς χρήση στους μαθητές και στους δασκάλους τους. Έργα τα οποία πραγματικά κινδύνευσαν. Και αν δεν είχαμε κάνει και δεν είχαμε προνοήσει, μόλις αναλάβαμε αυτήν την ενέργεια. Στη συνέχεια, προχωρήσαμε σε εκτεταμένες επισκευές και αναβαθμίσεις γηπέδων. Ήδη των εργατικών κατοικιών το 5x5 είναι πραγματικότητα και έχουμε υλοποιήσει το κλειστό της Νεαπόλεως, το έχουμε ανακοινήσει, το έχουμε καταστήσει σύγχρονο, ώστε να φιλοξενεί αγώνες εθνικούς ακόμα.
Όλα αυτά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα που κάποιοι δεν γνώριζαν ότι ήταν δικό μας και άφηναν τις επιχορηγήσεις να φεύγουν, γιατί δεν γνώριζαν ότι είναι δικό μας κτίριο. Σε προχωρήσαμε σε τσιμεντοστρώσεις, σε διανοίξεις δρόμων κτλ. Όλα αυτά θα τα δείτε αναλυτικά και τα βλέπετε. Ένα θα σας πω, ότι είναι μεν μικρό έργο, αλλά ουσιαστικό. Ανεβαίνοντας από την Παναγία της Χρυσομαλούσας προς το Χάλικα, υπήρχε ένα κενό, το οποίο ποτέ, μα ποτέ, όλες οι δημοτικές αρχές έβρισκαν αντιμέτωπους τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι άνθρωποι είχαν και αυτοί το δίκιο τους και ήθελαν να κατοχυρωθούν. Χάρη των προσπαθειών μας και προσωπικά των δικών μου προσπαθειών, πείσαμε και κατοχυρώσαμε αυτούς τους ανθρώπους. Με αποτέλεσμα σήμερα να είναι απρόσκοπτη η μετακίνηση των διαμενόντων πάνω στον Άνω Χάλικα. Προχωρήσαμε σε ασφαλτοστρώσεις οδών, τα είδατε, τα βλέπετε, και σε πλακοστρώσεις πάλι επίσης. Θα υλοποιήσουμε στη Μυτιλίνια πάρα πολλά. Ήδη την ανάπλαση της Προκυμαίας και της πλατείας της Επφούς είναι το κυρίαρχο έργο, το οποίο μαζί με τους στάβλους, που και αυτό το έργο δημοπρατήθηκε, η ανάπλαση των στάβλων ως χώρου συγκέντρωσης, συνάθρησης και πολιτισμού, όπως και το που σε λίγο καιρό, και αυτό θα, σε 2 μήνες πιστεύω ότι θα βγει στον αέρα, η παλιά χωματερή έκτασης περίπου 40 στρεμμάτων θα γίνει χώρος ψυχαγωγίας και αθλητισμού, και αυτό είναι αυτά τα έργα που πραγματικά αλλάζουν και θα αλλάξουν την εικόνα. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση τις προάλλες μαζί με τον κύριο Παπαχριστοφόρο που ήμασταν, μας έθεσε το εξής: κύριε, θα σεβαστείτε τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να έχετε τις επιχορηγήσεις. Και ποιοι είναι οι κανόνες? Ποδηλατόδρομο παντού. Ό,τι έργο κάνετε οδικό, θα έχετε και ποδηλατόδρομο. Άρα η συνέχεια του παραλιακού κάτω από τον κάστρο, το οποίο υλοποιήσαμε, θα έρθει το έργο της Προκυμαίας, εκεί θα χαραχθεί και ποδηλατόδρομος, για να συνεχιστεί με αυστηρά κριτήρια και κίνησης και στη Σουράδα, στο έργο Σουράδας, και στη συνέχεια προγραμματίζουμε στην επόμενη, και ήδη ολοκληρώνουμε τις μελέτες, το έργο της ανάπλασης του παραλιακού μετόπου με πεζόδρομο και ποδηλατόδρομο από τη Σουράδα μέχρι το παλιό αεροδρόμιο. Πραγματικά όλο αυτό το παραλιακό μέτωπο θα γίνει πεζόδρομος και ποδηλατόδρομος ταυτόχρονα, περιορίζοντας τη μετακίνηση των αυτοκινήτων. Εκεί πρέπει να πειθαρχήσουμε. Δεν μας δίνουν ούτε 1 ευρώ αν δεν τα κάνουμε αυτά οι Ευρωπαίοι. Και έχουν δίκιο. Γι' αυτό άλλωστε έχουν βάλει ως απαράβατο όρο να περάσουμε από διαβούλευση το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, το οποίο η πρώτη, που ήταν ένας προειδεασμός το τι είναι αυτό, συζητήθηκε στην πρώτη εδώ πριν από μια εβδομάδα με όλους τους φορείς, και είμαστε αισιόδοξοι. Προσωπικά είμαι αισιόδοξος, γιατί ακούστηκαν φωνές και κυρίως από επιστήμονες, τους οποίους η χώρα μας, το νησί μας έχασε κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, και οι οποίοι επέστρεψαν στο νησί και μας έδωσαν την εμπειρία τους από το εξωτερικό, και πιστεύω στους νέους ανθρώπους.
μαζί με αυτούς και μαζί με όλους, με όλους τους φορείς, θα ανασχεδιάσουμε, θα κάνουμε το master plan της κινητικότητάς μας, τόσο στην πόλη μας όσο και στα χωριά μας. Επίσης, παρέλειψα να σας πω ότι επιτελέσαμε ένα μεγάλο, βάλαμε στα σκαριά και θα εκτελεστεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και θα ολοκληρωθεί μέχρι το Γενάρη, την αλλαγή φωτιστικών με LED. Είναι ένα έργο που έγινε για πρώτη φορά στο νησί μας, με τη συνεργασία ιδιωτικού φορέα. Είναι το πρώτο ΣΔΙΤ. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Είμαστε πολλά χρόνια πίσω από άλλες πόλεις, από άλλους νομούς, οι οποίοι κατά κόρον εκμεταλλεύονται και αξιοποιούν τα ιδιωτικά κεφάλαια. Θα μου πείτε εσείς τι πληρώσατε, κύριε Τζιμί? Τίποτα, ούτε ένα ευρώ. Και μάλιστα σύμφωνα με το συμφωνητικό που υπέγραψε ο εργολάβος που ανέλαβε την αλλαγή αυτών των φωτιστικών, θα έχει και κάποια έσοδα και δεν θα επιβαρύνεται ο Δήμος και δεν θα επιβαρύνεται ο πολίτης. Αρκεί βέβαια να συγκρατηθούν οι τιμές της ενέργειας σε κάποια υποφερτά πια επίπεδα. Αλλά παρόλα αυτά θα εξασφαλίσουμε καλύτερο φωτισμό, ασφαλή φωτισμό, ταχεία εξυπηρέτηση μέσα σε 72 ώρες. Είναι αναγκασμένος, γιατί θα πληρώσει ρήτρα ο εργολάβος, να αποκαταστήσει τη βλάβη, και ως εκ τούτου και θα έχει και όφελος ο Δήμος, θα είναι πιο ενεργειακά όλα αυτά τα όλος αυτός ο φωτισμός. Ακόμη έχουμε κατασκευάσει σε όλο το Δήμο, ή μάλλον έχουμε δημοπρατήσει 23 παιδικές χαρές και υπολείπονται άλλες 15 περίπου να τις δημοπρατήσουμε, αρκεί και εδώ θα σας, και μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης θα ήθελα να απευθύνω έκκληση ως πολίτες, ως άνθρωποι, να τα σεβαστούμε, να σεβαστούμε τις παιδικές χαρές, γιατί ήδη σε ένα χωριό που έγινε από την προηγούμενη δημοτική μια, ή μάλλον έγινε από την προηγούμενη δημοτική αρχή συγκεκριμένα στο Πλωμάρι, με δαπάνες ενός εφοπλιστή, αυτή η παιδική χαρά σύντομα, αν δεν έκλεισε, θα την κλείσει ο πρόεδρος, διότι κινδυνεύουν τα παιδιά, την έχουν σχεδόν κατεστραμμένη. Κάποιοι βάνδαλοι. Εδώ θα θέλαμε έτσι να διαφυλάξετε το δημόσιο αγαθό. Όλοι μας. Και εσείς ως μέσα ενημέρωσης έχετε και ένα παιδαγωγικό χαρακτήρα και επιμείνετε σε αυτό και βοηθήστε μας. Βοηθήστε τον τόπο σας και τα παιδιά σας. Και τα παιδιά μας. Δεν θέλω να σας κουράσω. Απλά έτσι αργά αργά πριν όμως αργά αργά μας τα δείξει ο κύριος Βέτσος, που τον ευχαριστώ πάλι για την τεχνική υποστήριξη, θα ήθελα να πει δύο λόγια και ο άμεσος συνεργάτης μου σήμερα, ο κύριος Παπαχριστοφόρου. Καλησπέρα και από μένα. Όπως σας είπε και ο Αντιδήμαρχος, ο κύριος Δημής, έχουμε ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια σαν τεχνική υπηρεσία να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα οράματα της παρούσας δημοτικής αρχής. Πιστεύω ότι με τη βοήθεια των συνεργατών μου έχουμε καταφέρει πάρα πολύ, σε πολύ μεγάλο βαθμό, να υλοποιήσουμε και να μελετήσουμε όλα αυτά τα έργα μεγάλης σημασίας για τον τόπο. Είχαμε την τύχη να μπορούμε να συνεργαζόμαστε άμεσα με τη διαχειριστική αρχή
και λόγω των προγραμμάτων της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης να μπορέσουμε να εντάξουμε, να μελετήσουμε και να εντάξουμε έργα, θα έλεγα έργα βιτρίνας πια, γιατί μέχρι τα προηγούμενα χρόνια προσπαθούσαν οι προηγούμενες δημοτικές αρχές να κάνουν έργα υποδομής τα οποία και δεν είχαμε. Τώρα έχουμε την τύχη να μπορούμε πια να μελετήσουμε και να υλοποιήσουμε έργα τα οποία θα βοηθήσουν στην ουσιαστική ανάπτυξη του τόπου και στην αλλαγή της συναλλαγή ζωής των ανθρώπων. Αυτό προσπαθούμε μέσα από τα έργα παρεμβάσεων σε κοινόχρηστους χώρους να αλλάξουμε την νοοτροπία και τη ζωή, την ποιότητα ζωής. Αυτό που είπε και ο κύριος Αντιδήμαρχος πριν, θα ήθελα να πω και εγώ, να βοηθήσει και ο κόσμος το όλα αυτά τα έργα που κατασκευάζουμε να μπορούμε να τα διαφυλάξουμε. Να μπορούμε να τα διαφυλάξουμε σε δημοτική αρχή, αλλά και ως κοινωνία. Ως κοινωνία. Τελειώσαμε την διαδρομή τα τσαμάκια που λέμε. Θεωρώ ότι έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο έργο. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε ότι ήταν από τα έργα που έπρεπε να γίνει μια εκδήλωση εκεί, όπως και έγινε. Αλλά ζητάω και εγώ σε προσωπικό πια επίπεδο και τη βοήθεια του κόσμου στο να διαφυλάξουμε όλα αυτά. Γιατί όπως καταλαβαίνετε ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα κάθε μέρα να έχει κάποιον εκεί σε όλα αυτά τα έργα που γίνονται πια για να τα προστατεύει. Όσο μπορεί τα προστατεύει, αλλά χρειάζεται και βοήθεια της κοινωνίας. Δεν έχω κάτι άλλο συγκεκριμένο να πω. Αν θέλετε να ρωτήσετε μετά. Ναι. Συνάδελφοι, ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ, ευχαριστώ τον κύριο Διευθυντή, θα ήθελα έτσι να προσθέσω ότι δεν είναι μόνο τα έργα του Δήμου. Είναι και τα έργα που πραγματικά δημιουργεί και η αρχαιολογία. Με επικεφαλής τον κύριο Τρενταφυλλίδη, ο οποίος πραγματικά ζωντανεύει τα τείχη της πόλης μας και όχι μόνο, δημιουργεί και επεκτείνει τις περιπατητικές διαδρομές, κάτι το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να γίνει κανόνας. Επειδή όμως θέλω να πω για λόγους πολιτικούς καθαρά και να απαντήσω έμεσα σε ένα δημοσίευμα που είδα σήμερα και με στεναχώρεσα, να πω δύο πράγματα για τη Δημοτική Ενότητα Πλωμαρίου. Υλοποιήθηκε από τη Δημοτική μας Αρχή τα εξής: η τσιμεντόστρωση, η διαμόρφωση του πάρκινγκ, και παρακαλώ τον κύριο Βέτσο να πάει στο Πλωμάρι να το βλέπουν, το σταμποτό στην αγορά Παλαιοχωρίου, τσιμεντόστρωση στο Μεγαλοχώρι, πλακόστρωτο από την Αυτεπιστασία στο Μεγαλοχώρι, σταμποτό στην εκκλησία του Τρίγωνα, κατασκευή τυχείου εντός οικισμού Αμπελικού, επιχρήσματα στο αθλητικό κέντρο του Αμπελικού. Ολοκληρώσαμε, ήταν ένα έργο το οποίο ξεκίνησε η προηγούμενη, τον αγροτικό δρόμο Τρίγωνα Πλαγιά. Ολοκληρώσαμε άρα έργο της προηγούμενης, αλλά το ολοκληρώσαμε, αναβάθμισης της προηγούμενης δημοτικής αρχής, ενεργειακή αναβάθμιση και επισκευή του Δημοτικού Σχολείου Πλωμαρίου. Κατασκευάσαμε σταμποτό στο Τρίγωνα, διάφορα άλλα που τα βλέπετε. Ασφαλτοστρώνουμε τώρα ένα μεγάλο τμήμα, σχεδόν το μισό, και κατασκευάζουμε τεχνικά έργα στον αγροτικό δρόμο Ακρασίου Δρότας Ακρασίου. Μάλιστα, σήμερα πέφτει η άσφαλτος. Σήμερα πέφτει και πέφτει η άσφαλτος, μου λέει ο κύριος Παπαχριστοφόρου. Τσιμεντοστρώσαμε εντός οδού, εντός οικισμού, και κατασκευάσαμε τυχείο αντιστήριξης στο Ακράσι. Το πολιτιστικό κέντρο
Ακρασίου το φτιάξαμε μέσω της αυτεπιστασίας, την Μπέλη Σέγγεν και προπάντων κατασκευάσαμε το φουσκωτό γήπεδο μπάσκετ στο γυμνάσιο Πλωμαρίου. Και αυτό τα οποία σήμερα υλοποιούνται είναι η ενεργειακή αναβάθμιση και επισκευή του πολιτιστικού κέντρου Πλωμαρίου. Υπάρχει ανάδοχος, μπήκε ο ανάδοχος μέσα. Και κατασκευάζουμε και γήπεδο μπάσκετ στο ΕΠΑΛ Πλωμαρίου. Δρομολογούνται επίσης, επειδή εφ' εξής το Πλωμάρι θα είναι η ναυαρχίδα του τουρισμού μας, του τουρισμού στο Δήμο μας. Αυτό δείχνει η αγορά. Προσθέσαμε νέα περιπατητική διαδρομή από Μελίντα προς Παναγία Κρυφτής, κάτι το οποίο θέλουν και οι ξένοι, και δημιουργείται το πρώτο ανελεγχητικό πάρκο στο νησί μας, στην περιοχή αυτή. Αναπλάθουμε την πλατεία Πλωμαρίου και με την ασφαλτόστρωση και με την συνεργασία της Αντιδημαρχίας Πολιτικής Προστασίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου μας ασφαλτοστρώνουμε και τσιμεντοστρώνουμε αγροτικές οδοποιίες, οι οποίες πραγματικά χρόνια, και μάλιστα τις επικαλείται αυτός ο οποίος θα σας πω, προκάλεσε αυτό, το έκανε αυτή τη δήλωση. Αυτές συγκεκριμένες ήδη θα πολύ σύντομα θα τσιμεντοστρωθούν ή θα ασφαλτοστρωθούν και θα διαμορφώσουμε τον περιβάλλοντα χώρο του φωσκωτού γηπέδου στο γυμνάσιο Πλωμαρίου. Άρα αγαπητοί συνάδελφοι, εν ώψη των επερχόμενων εθνικών και κυρίως αυτοδιοικητικών εκλογών, ας απουσιάζει από το στόμα μας κάθε προπαίτεια και κάθε αδολεσχία και ας γυρίσει ο καθένας να δει σήμερα το Πλωμάρι με τη βοήθεια του Προέδρου και του τοπικού χωρικού αντιδημάρχου τι γίνεται, το οποίο με τη βοήθεια όλων των αυτοδιοικητικών και κυβερνητικών παραγόντων ενεργοποιήσανε ένα έργο, όπως το φράγμα στο Πλωμάρι, με αποτέλεσμα σήμερα το Πλωμάρι, το οποίο υπέφερε χρόνια τώρα, εγώ ως περιφερειακός σύμβουλος από το 10 το άκουγα, υπέφερε από νερό και σήμερα έχει και νερό να πληθεί και να πηγεί ο κόσμος και γενικά για να το χρησιμοποιήσει σε όλες του τις χρήσεις. Άρα λοιπόν η Δημοτική Αρχή, η οποία έχει ένα τόσο άριστο μαέστρο επικεφαλής, ο οποίος είναι χαμηλών τόνων και ο οποίος πραγματικά είναι αυτός που συντονίζει όλους μας και έχουμε επιτελέσει ένα τόσο μεγάλο έργο, είμαστε άσχετοι και επικίνδυνοι? Ας μην χρησιμοποιούμε τέτοιες εκφράσεις, αλλά ο κόσμος μας κρίνει όλους και σας είπα, ας λείπει η προπαίτεια και η αδολεσχία στο λόγο μας. Ακόμα έχουμε αρκετό χρόνο για να γίνουν οι εκλογές και ας μην ακούγονται τέτοιες απαξιωτικές εκφράσεις. Παρακαλώ τον κύριο Βέτσο, ας προχωρήσει έτσι αργά-αργά στις άλλες ενότητες και ό,τι θέλουν οι συνάδελφοι να δημοσιογράφει, τους λέω συναδέλφους γιατί πραγματικά συνεργάζομαι μαζί τους. Ναι, από Αγιάσο, όχι, να ολοκληρώσουμε τη Μυτιλίνη. Πράγματι τα χωριά Αφάλωνας, Μόρια, Αφάλωνας, Παναγιούδα, Πάμφυλα είναι περισσότερο ευνοημένα τώρα. Είναι τα ανταποδοτικά
που έχουν ωφέλη από τη δοκιμασία που είχαν όλα αυτά τα χρόνια λόγω μεταναστευτικού και αν θέλετε κάποιες παραβατικές συμπεριφορές που υπήρξαν εξαιτίας μάλλον από λίγους μέσα μετανάστες μέσα σε αυτό το τους χιλιάδες, υπήρξαν και αυτοί οι οποίοι πραγματικά έβλεψαν την περιουσία και την περιουσία αυτών των συνανθρώπων μας. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι από το κράτος μέσω του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής ευνοήθηκαν τώρα να γίνουν κάποια έργα ως ανταποδοτικά για αυτά που έχασαν. Σας είπα, όχι γιατί φταίνε οι μετανάστες, οι κατατρεγμένοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έτυχαν της σωστής μεταχείρισης εκ μέρους μας, αλλά κάποιοι αυτό κάποιοι δεν πειθάρχησαν, να το πω, από τους μετανάστες και προέβησαν σε έργα τα οποία, σε πράξεις παραβατικές, τις οποίες σήμερα έρχεται το κράτος αφενός να καλύψει οικονομικά, αλλά και τις ίδιες τις κοινωνίες που είχαν τόσο πληγή να τις ανακουφίσει μέσω κάποιων ποσών, και αυτά τα μετατρέπουμε σε έργα τα οποία θα δείτε στη Μόρια, στον Αφάλωνα, στην Παναγιούδα, στα Πάμφυλα. Γίνονται έργα αναπτυξιακά που θα δώσουν όθηση και θα καταστήσουν τους τόπους αυτούς ελκυστικούς. Κάποια έχω παραλείψει ενδεχομένως, τώρα που το βλέπω. Εντάξει, είναι τόσα πολλά που δεν αναιρούν την παραγωγική αυτή, την παραγωγή αυτή έργο. Σήμερα υπογράφηκε το έργο Φαρά Τσίλια στην ένας αγροτικός δρόμος, δεν ξέρω πόσο χιλιόμετρων, ασφαλτόστρωση στην Γέρα, που αξιοποιεί πραγματικά όλη αυτή την παράλια περιοχή της Γέρας και γίνεται η απαρχή της δημιουργίας τα Μυρσίνια του καταδυτικού πάρκου που εμείς βρισκόμαστε σε διαπραγμάτευση της μελέτης αυτού του καταδυτικού πάρκου από εξειδικευμένους επιστήμονες. Το πλωμάρι τα είπαμε. Στη Γέρα επίσης εκείνο που χαρακτηρίζει αυτή τη δημοτική αρχή, παρέλειψα ακόμα να σας πω, είναι τα γήπεδα, τους χώρους αθλητισμούς που φτιάξαμε και φτιάχνουμε. Τρία φουσκωτά ήδη έχουμε υλοποιήσει. Στη Γέρα, στο Σκόπελο συγκεκριμένα, στο γυμνάσιο Παμφύλων και στο γυμνάσιο Πλωμαρίου. Ανακατασκευάσαμε και εξυγχρονίσαμε πλήρως, το κάναμε καινούριο. Όπως σας είπα, το γυμναστήριο, το κλειστό γυμναστήριο Νεάπολης. Επίσης, φτιάχνουμε μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης το κλειστό γήπεδο Παναγιούδας, μπήκε ανάδοχος. Φτιάχνουμε το γήπεδο του Αφάλωνα. Φτιάχνουμε τις κερκίδες της Μόριας. Φτιάχνουμε 13 ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ μέσα σε σχολεία. Όλα αυτά και κάποια άλλα. Επίσης, το βασικό ήταν
το βασικό με συμπληρώνει ο κύριος Παπαχριστοφόρου, είναι το γήπεδο, το δημοτικό στάδιο Μυτιλίνιας, το οποίο ολοκληρώνεται ο στίβος μέσα στην εβδομάδα ή στο τέλος της εβδομάδας, ολοκληρώνεται αυτό το έργο, και επίσης πολύ σύντομα θα δούμε την ανακατασκευή ενός γηπέδου που χρησιμοποιείται 16 ώρες το 24ωρο. Είναι το γήπεδο Παναγιώτης Αλταμάρας απέναντι από τα δικαστήρια. Το οποίο βγαίνει άλλη εβδομάδα. Το οποίο βγαίνει την άλλη εβδομάδα σε δημοπρασία. Είναι και άλλα τα οποία ενδεχομένως να έχω παραλείψει, είναι τόσα πολλά, γιατί έχουμε δώσει μεγάλη βαρύτητα ως Δημοτική Αρχή στη νεολαία μας, στον αθλητισμό, στα σχολιά μας και γενικότερα σε κάθε τι που θα προσδιορίσουν ένα καλύτερο μέλλον για αυτόν τον τόπο. Σας ακούω, κυρία Χατζηγεωργίου. Περισσότερο, δεν ακούσαμε κάτι για τις εξελίξεις και για την εξέλιξη του έργου του κολυμβητηρίου. Να μας πείτε λίγο τι γίνεται με αυτό. Ξέρουμε ότι έχει μπει εργολάβος, έχει ξεκινήσει, τι στάδιο είναι και συνεχίζονται οι εργασίες κανονικά, υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αυτό λίγο. Λοιπόν, επειδή ο τύπος ασχολήθηκε, ένα μέρος του τύπου ασχολήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, ενδεχομένως να το παρέλειψε εγώ κακώς σήμερα, ας αναφερθεί και αν χρειαστεί να συμπληρώσω εγώ κάτι ο κύριος Παπαχριστοφόρου. Το κολυμβητήριο έχει ξεκινήσει, όπως ξέρετε, έχουν ολοκληρωθεί οι εξκαφές του χώρου και του χώρου του κολυμβητηρίου αλλά και του κτηρίου που θα δημιουργηθεί. Έχει ξεκινήσει ο τείχος περίφραξης και η δημιουργία του κόμβου στην είσοδο. Και από εκεί και πέρα έγινε μια διακοπή εργασιών, γιατί είχαμε την ατυχία να πέσουμε σε μια διαδικασία από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η οποία ακόμα δεν έχει βάλει τα λεφτά για την πληρωμή του πρώτου λογαριασμού. Για να σας δώσω να καταλάβετε, η πληρωμή του έργου αυτού θα γίνεται απολογιστικά, δηλαδή θα στέλνουμε τον κάθε λογαριασμό, αφού υποβληθεί και ελεγχθεί από την υπηρεσία, τον κάθε λογαριασμό στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, θα βάζει τα λεφτά στο Δήμο για να πληρώνει τον εργολάβο. Έτσι ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, αλλά είχαμε την ατυχία ο υπάλληλος ο οποίος ασχολείται το... Ο αρχιταμίας ουσιαστικά του Γενικής Γραμματείας. Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Δυστυχώς επιβίωσε ο άνθρωπος ξαφνικά και τώρα είμαστε σε μια διαδικασία, έχει πάει ο κύριος Αντιδήμαρχος, όπως θα ξέρετε, στην Αθήνα, στην Γενική Γραμματεία για να ξεμπερδέψει το θέμα. Μας έχουν υποσχεθεί ότι θα είμαστε οι πρώτοι που θα πληρώσουν. Περιμένουμε τώρα, δεν ξέρω και λόγω, 15 Αύγουστου, μέσα στον Αύγουστο να έχει ξεμπερδέψει η ιστορία και να ξανασυνεχίσει η διαδικασία, να προχωρήσει μάλλον, να ολοκληρωθεί. Υπολογίζουμε ότι με ένα χρονοδιάγραμμα γύρω στους 18 μήνες περίπου, αν έχουμε αυτή την χρηματοδότηση όπως... Την ομαλή χρηματοδότηση. Την ομαλή χρηματοδότηση, θα μπορέσει να ολοκληρωθεί και το έργο. Και για το... Θέλω να πεις κάποιος άλλο. Για το γήπεδο λίγο, για το έργο του Ταρτάν. Σε τι φάση είναι ολοκληρώνει, ολοκληρώθηκε, επειδή δημιουργήθηκε και το πρόβλημα και το ζήτημα κακού συντομισμού, προσωπική άποψη, με το θέμα των συναυλιών. Τι έχει γίνει τώρα, και επειδή αναμένεται να γίνει μια συναυλία εκεί, θα έχει ολοκληρωθεί το έργο όταν γίνει η συναυλία του Γιάννη Πλούταρχου? Ακούστε κάτι. Ακούστε κάτι. Πραγματικά η τεχνική υπηρεσία, η οποία έχει σε αποκλειστικό ρόλο να δημιουργήσει, να κατασκευάσει έργα, ζητήσαμε από την νομική, από το νομικό πρόσωπο, μας έδωσε ημερομηνίες ότι θα είναι ελεύθερο από τις 15 Ιουλίου, μέχρι τότε είχαν αγώνες, 15 Ιουλίου. 15 Ιουλίου.
και από τις 15 Ιουλίου μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου που αρχίζουν πάλι οι περιφερειακοί αγώνες θα είναι ελεύθερο. Και εμείς πραγματικά βάλαμε, δεν ήταν κακός συντονισμός, βάλαμε τον εργολάβο, δώσαμε στον εργολάβο το πράσινο φως, διότι το συνεργείο ήδη δούλευε και στην Καλονή, όταν ολοκληρώσει ο στίβος της Καλονής να έρθει στη Μυτιλίνη. Πραγματικά έγινε ό,τι έγινε, αλλά ως τεχνική υπηρεσία, έχοντας ένα έγγραφο του ίδιου του εργολάβου, ο οποίος θορυβήθηκε από τις ζημιές που έγιναν. Εσείς είστε και τώρα, μπείτε μέσα στα site να δείτε στα Τρίκαλα, στις 5 Ιουλίου που έγινε μια συναυλία, ότι έγιναν φθορές. Θορυβήθηκε λοιπόν ο εργολάβος και έγινε ό,τι έγινε, και κατά κάποιο τρόπο εμείς, λόγω των που δεν το ξέραμε, λόγω των βαριών μηχανημάτων που θα μετακινηθούν για να γίνει οποιαδήποτε συναυλία αυτό, δεν ως τεχνική υπηρεσία είπαμε αυτό που είπαμε. Τώρα από εκεί και πέρα, στο δημόσιο λόγο πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Εγώ στα πάνω από 2 δεκαετίες έχω, όπως σας είπα, ασκήσει διοικητικό έργο. 10 φορές το σκέπτομαι και μια φορά μιλάω. Λοιπόν, ως εκ τούτου, ας μην δώσουμε συνέχεια. Είναι βέβαιο ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχει ολοκληρωθεί το έργο, αρχές της επόμενης εβδομάδας θα το παραδώσουμε ως τεχνική υπηρεσία στο νομικό πρόσωπο αθλητισμού, πολιτισμού, και στις 17 έχει τη συναυλία. Από εκεί και πέρα όλοι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν γίνει η συναυλία, και έχουμε διασφαλίσει πάλι ως τεχνική υπηρεσία, εδώ είναι το πρόβλημα, ως τεχνική υπηρεσία, και ας μην βιαζόμαστε να λέμε και να κάνουμε δηλώσεις οτιδήποτε, ως τεχνική υπηρεσία έχουμε εξασφαλίσει όλα εκείνα τα τεχνικά μέσα για να είναι απρόσκοπτη και χωρίς ζημιές ή οποιαδήποτε λειτουργία αυτού του αθλητικού κέντρου και ως χώρο πολιτισμού και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Ο χώρος αυτός του αθλητισμού να είναι και χώρος του εκδηλώσεων. Θα μου πείτε, μα δεν γίνονται στην Αθήνα, μέσα στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Γίνονται, αλλά εκεί ο στίβος είναι με προδιαγραφές 15 πόντων πάχος. Τέλος πάντων, είναι θέμα τεχνικά πια, τα οποία δεν επισερχόμαστε. Έχει λήξει το ζήτημα, έχει αποκατασταθεί ή οποιαδήποτε έτσι εντύπωση που υπήρχε. Η συναυλία στις 17 του μηνός θα γίνει, και ενδεχομένως η Αντιδημαρχία μαζί με τον Δήμαρχο πολιτισμού προγραμματίζει και τις επόμενες, τις άλλες καλλιτεχνικές, ας το πούμε, εκδηλώσεις το επόμενο διάστημα. Τέλος πάντων, συνέπεπτε με 27 Ιουλίου με 4 Αυγούστου. Ήταν οι δύο αυτές. Τώρα ολοκληρώνεται το έργο. Υπόψη ότι το έργο αυτό δεν φτιάχνεται κάθε χρόνο. Δεν μπορείς να το φτιάξεις. Είναι πάρα πολύ κοστοβόρο. Και το προηγούμενο κράτησε 26 χρόνια. Μετά από 26 χρόνια ερχόμαστε να το ανακατασκευάσουμε. Δεν είναι αστεία τα πράγματα, γι' αυτό θέλει ιδιαίτερη προσοχή, και εμείς που είμαστε και χειριζόμαστε τα δημόσια πράγματα
πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ναι, Ανδρονίκη. Λοιπόν, εγώ είχα δύο ερωτήματα. Έχω δύο ερωτήματα. Το πρώτο είναι κατά την εισήγησή σας. Πιο δυνατά. Κατά την εισήγησή σας είπατε ότι πολλά έργα που κληρονομήσατε από την προηγούμενη δημοτική αρχή κινδύνεψαν με απένταξη. Όχι και πολλά, κάποια είπα. Ναι, μην παρεξηγείτε. Κάποια πράγματι ήταν και για τα οποία σταθήκατε ως τύπος πολύ επικριτική. Πριν τα χάσουμε, τα χάνσαμε. Μας λέγατε ότι τα χάσαμε τα έργα αυτά. Και ιδίως η Ακαδημία και το έκτο Δημοτικό Σχολείο. Το είπα προηγουμένως. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, εγώ σας αγαπώ και πάλι. Η αγάπη θριαμβεύει. Λοιπόν, ορίστε Ανδρονίκη, ναι. Θέλετε να μας πείτε ποια ήταν ακριβώς αυτά που κινδύνεψαν με απένταξη και με ποιον τρόπο τα σώσατε? Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Και το δεύτερο είναι ποια είναι τα έργα εκείνα που εμπνευστήκατε, προγραμματίσατε και ολοκλήρωσε η σημερινή Δημοτική Αρχή, για να έχουμε και μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του σημαντικού έργου που επιτελείτε. Μάλιστα. Τα έργα τα οποία πραγματικά κινδύνευσαν λόγω, αν θέλετε, εκκρεμωτήτων μελετητικών ήταν και μη έγκαιρης λήψης όλων των μέτρων εκείνων που έπρεπε να παρθούν για να γίνει ένα έργο, π.χ. Παιδαγωγική Ακαδημία, για να γίνει το έργο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, έπρεπε να υπάρχουν αίθουσες. Μάλιστα, μέσα στη μελέτη, η μελέτη έλεγε 17 αίθουσες διδασκαλίας έπρεπε να αγοραστούν από το Δήμο. Βέβαια, υπερβολικός ο αριθμός. Χρήματα όμως δεν είχαν βάλει στον κωδικό, δεν είχαν μπει στον κωδικό αυτόν, και γνώστες ως του αντικειμένου αυτού, αμέσως μαζί με τον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, τον κύριο Κατσαβέλη, και τη διευθύντρια, την κυρία Μακρύ, και τον κύριο Παπαχριστοφόρου και τον κύριο Πέρο, αμέσως προστρέξαμε να αγοράσουμε τις αίθουσες διδασκαλίας για να μην χαθούν κάποια αυτό το έργο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας που στεγάζονται εκεί. Το πέμπτο λύκειο, το τρίτο δημοτικό, το νηπιαγωγείο το ειδικό, το νηπιαγωγείο νομίζω ναι, και το ειδικό και το κανονικό νηπιαγωγείο, όλα αυτά θα χανόταν. Επίσης το έκτο δημοτικό σχολείο, ξανακάναμε τη μελέτη, δεν φταίει, και το λέω, δεν φταίει κανένας από τη δημοτική προηγούμενη αρχή, δεν επιρρύπτω ευθύνες προς Θεού. Τις αδυναμίες της μελέτης δεν μπορεί ο πολιτικός προϊστάμενος να τις ξέρει. Όμως ο πολιτικός προϊστάμενος διασφαλίζει εκείνα τα μέσα στον εργολάβο, στην τεχνική υπηρεσία, για να υλοποιήσει αυτό το έργο. Και δεν ξέρω κάποια άλλα έργα που κινδύνευσε. Α, επίσης, κινδύνευσε να χαθεί το έργο και θα χανόταν το έργο της ασφαλτόστρωσης στο Μανταμάδο, Άγιος Στέφανος Παλιός. Πάλι δεν ευθύνεται κανένας από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Αλλά υπήρχαν μελετητικές αδυναμίες. Να μου πείτε, μα έπρεπε εσείς να προχωρήσετε σε ΕΔΕ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κάποιος συνεργάτης έκανε το λάθος, δεν είδε την υπόβαση αυτού του δρόμου, την υποδομή πάνω στην οποία θα στηριζόταν αυτός ο δρόμος, με αποτέλεσμα το έργο να υπάρξει, να ανακληθεί, να διακόψει και να ξανασχεδιαστεί από την αρχή, αφού παρενέβησαν βέβαια και κάποιοι πολίτες οι οποίοι το καθυστέρησαν με τις ενέργειές τους, δεν θα πω πώς,
να φτάσουμε στο σημείο ώστε το έργο αυτό να κινδυνεύσει. Όμως σήμερα δημοπρατήθηκε το έργο. Έχει δημοπρατηθεί από την Παρασκευή, την περασμένη Παρασκευή, το έργο αυτό είναι δημοπρατημένο και είναι στον αέρα δηλαδή, και στις 18 του μηνός καταθέτουν, έτσι δεν είναι κυρία Μακρύ? 26 Αυγούστου είναι η αποσφράγηση. Αποσφράγηση είναι 18, όμως σταματάνε οι υποβολές των προτάσεων. Λοιπόν, τώρα τα έργα αυτά που οραματιστήκαμε μέσα... το είπα άλλωστε, ξεπεράσαμε υπερδιπλάσια έργα από αυτά που δεσμευτήκαμε στην κοινωνία μας ως υποψήφια δημοτική παράταξη Κίτελη. Ποια ήταν αυτά? Είχαμε πει ότι θα κάνουμε θα αναπλάσουμε την προκυμαία, ότι θα κάνουμε το παλιό κολυμβητήριο και άλλα πολλά. Εμείς αναπλάθουμε και μπαίνει εργολάβος, μπει ο εργολάβος, αλλά ξεκινάει ο εργολάβος περίπου 15 Σεπτεμβρίου στην προκυμαία. Το παλιό κολυμβητήριο, σύμφωνα με το νέο master plan, το διατηρούμε, και επειδή δεν ολοκληρώθηκε ακόμα από την ΕΣΑΛ και τα λοιπά, ζήτησε ο Δήμαρχος, ήμουν μπροστά στον Υπουργό και δεσμεύτηκε και ο Υπουργός, παρουσία και του Αντιδημάρχου της Βουλής, του κυρίου Αθανασίου, τον οποίο σας λέω του Αντιπροέδρου της Βουλής, του κυρίου Αθανασίου, ο οποίος πάντοτε ήταν αργός μας σε κάθε μας προσπάθεια, δεσμεύτηκε ότι θα χρηματοδοτήσει την κατασκευή νέου κλειστού γυμναστηρίου διεθνών προδιαγραφών στο το δημοτικό ΚΙΠ Καράτεπε. Και αυτό σίγουρα θα το δούμε, ήδη επεξεργαζόμαστε την ανάθεση των μελετών, διότι είναι ένα σοβαρότατο έργο, και θα το δούμε λίγαν προσεχώς να αρχίζει να διαφαίνεται η υλοποίησή του. Και άλλα πολλά, από τα γήπεδα που προανέφερα μέχρι τους δρόμους, γιατί αξιοποιήσαμε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο, εθνικό ή ευρωπαϊκό, που δεν τα είχαμε καν στο πρόγραμμά μας, γιατί δεν ξέραμε τι προγράμματα θα βγουν. Και καλύψαμε, υπερκαλύψαμε όλα τα έργα του ΒΑΑ, δηλαδή 13 εκατομμύρια. Και αν είχε η ΔΕΙΑΛ ολοκληρώσει την ίδρυυση αποχέτευση, έργο που θα το κάνει λίγο προσεχώς και εκεί στην πόλη της Μυτιλίνης, θα κάναμε ένα άλλο εξίσου σημαντικό έργο, την ήπια, τους δρόμους της ήπιας κυκλοφορίας και ένα δίκτυο πεζοδρομίων 11 χιλιόμετρων σε όλη μας την πόλη. Έχουμε ήδη κάνει την προμελέτη, αλλά περιμένουμε τη ΔΕΙΑΝ να ολοκληρώσει τα δίκτυά της. Αυτά δεν είναι έργα που πραγματικά, αυτά ήδη που υλοποιούμε τώρα, που μεταμορφώνουν την πόλη μας, και γι' αυτό νιώθουμε υπερήφανοι και γι' αυτό θέλουμε ως Δημοτική Αρχή να αποτιμήσετε σωστά και να μας αξιολογήσετε σωστά και να μας δώσετε, αν θέλετε, και τα κίνητρα να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και μην είμαστε μεμσήμεροι κάποιοι ότι δεν, γιατί βλέπω στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης μια απαξίωση, κάποιοι απαξιώνουν το έργο, το τεράστιο έργο που κάναμε και που κάνουμε. Σας είπα, 2,5 φορές μεγαλύτερο από ό,τι έχει κάνει άλλη δημοτική αρχή. Ήδη το υλοποιούμε μέσα σε 3 χρόνια και όχι σε 5 χρόνια. Άλλος. Ντίνα, τίποτα. Η Ντίνα, πώς είσαι? Πώς εσύ δεν είναι? Εντάξει, καλύφθηκα γι' αυτό. Δεν είχα να ρωτήσω. Πέστε το, δεν έχω. Έχει ώρα, πέστε μου ότι εγώ είμαι ανοιχτός στη συζήτηση. Πέστε μου. Όχι, δεν είναι θέμα συζήτηση. Σας έχω ρωτήσει πολλές φορές και για το πάρκινγκ τώρα θα ρωτήσω. Α, φαντάζομαι η απάντηση. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Και το παλιό λιμενάρχιο.
το παλιό λιμεναρχείο. Σας είπα, σας προειδέασα προηγουμένως και καλά κάνετε, κυρίες, και μου το λέτε. Γιατί το παλιό δημαρχείο, το παλιό λιμεναρχείο πραγματικά το οραματιστήκαμε ως δημοτική αρχή. Πήγαμε με 1,002 εμπόδια. Το νοικιάσαμε από την ΕΤΑΔ. Να σκεφτείτε ότι 4 μήνες αυτή η υπηρεσία έκανε να μας δώσει τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και στο τελευταίο στην τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Αρχαιολογικού Συμβουλίου στο Υπουργείο Πολιτισμού, δεν θυμάμαι τα αρχήλεκτά του, αρκτήλεκτά του, δεν τα θυμάμαι πώς λέγονται. Όχι, δεν είναι το ΚΑΣ, είναι κάτι άλλο. Παρόμοιο με το ΚΑΣ. Λοιπόν, νεωτέρων μνημείων, οι καθηγητάδες, οι μεγάλοι, οι οποίοι ζήτησαν να κάνουμε και να φέρουμε και στατική μελέτη. Στατική μελέτη, ιδίως για ένα κτίριο που χτίστηκε το 1903, δεν μπορούσε κανένας και δεν ήταν κανένας από τους δικούς μας μηχανικούς, δεν είχε αυτή την τεχνογνωσία ή αυτά τα προγράμματα. Τα προγράμματα. Και έτσι το αναθέσαμε σε εξωτερικό συνεργάτη και όλη αυτή η διαδικασία μας καθυστέρησε. Είπατε και κάτι άλλο. Το Το πάρκινγκ. Απλά συγγνώμη, μια τώρα που καθυστερεί το παλιό λιμεναρχείο, μήπως το χάσουμε, όχι, η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη. Όχι, είναι εξασφαλισμένη. Γιατί... Είναι εξασφαλισμένη, όπως είναι εξασφαλισμένη και η χρηματοδότηση. Μας διαβεβαίωσε ο κύριος Υπουργός ο Αυγενάκης για το κλειστό κολυμβητήριο, για το ανοιχτό κολυμβητήριο στα Θέρμα. Είναι και αυτό εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση, απλά θα καθυστερήσουμε. Μετά τις 15 Αυγούστου εύχομαι να είναι ομαλή η εκταμίευση των χρημάτων. Ως για το συγκεκριμένο, για το πάρκινγκ, βιώσιμη αστική κινητικότητα, και θέλω να σας έχουμε κοντά μας ως δημοτική αρχή, και θα βγούμε αν θέλετε και πολύ δυναμικά προς τα έξω. Θέλω να σας πω ότι δεν γίνεται αυτή οποιαδήποτε σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας αν δεν υπάρχουν χώροι πάρκινγκ. Και ο ζωτικότατος χώρος πάρκινγκ, ο οποίος είναι ιδιοκτησίας της ΕΤΑΔ, ανήκει δηλαδή έμεσα στο υπερταμείο, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα, γιατί αυτή ουσιαστικά μαζί με την εκάστοτε κυβέρνηση συνηγορούν στο διορισμό του Διοικητικού του Συμβουλίου. Αυτή η υπηρεσία λιγάκι έχει άλλα σχέδια μέσα στο μυαλό της, ότι μπορεί να αξιοποιήσει αυτόν τον χώρο του πάρκινγκ για ξενοδοχεία π.χ. και δεν βλέπει την πραγματικότητα ότι η ξενοδοχεία σε αυτή την περιοχή δεν προβλέπεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, ή αν θέλετε πιστεύει ότι θα αλλάξει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο έτσι, ερχόμενη υπηρεσία αυτή της ΕΤΑΔ σε αντίθεση με το κοινό αίσθημα των Μυτιλινιών. Διότι δυστυχώς το 16, αγαπητοί μου συνάδελφοι, από το 16 μας χορεύουν αυτοί. Με το τρίτο μνημόνιο παραδώσαμε όλη την περιουσία της κτηματικής υπηρεσίας, όσοι ανήκαν στη κτηματική υπηρεσία, στο υπερταμείο και έμεσα στην ΕΤΑΔ. Δεν τους χορέψαμε, μας χορεύουν αυτοί στο ταψί σήμερα. Και εδώ θα δούμε, ήδη με το Δήμαρχο έχουμε συνεννοηθεί, πολύ σύντομα όταν αρχίζουμε να φτιάχνουμε την προκυμαία, να ξαναπάμε και να ζητήσουμε την παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού μας.
για να λυθεί το ζήτημα, γιατί εσείς οι δημοσιογράφοι που παρακολουθείτε και μου παίρνετε τη συνέχεια τηλέφωνα να μάθετε το τι γίνεται, σας πληροφορώ ότι έχουμε εξαντλήσει κάθε νόμιμη οδό για να μας εκχωρήσει η ΕΤΑΔ το πάρκινγκ αυτό και να το αξιοποιήσουμε προς όφελος των δημοτών μας. Να πω και για το παλιό λιμεναρχείο, μια που αναφέραμε, αν θυμάστε καλά, πριν 2 χρόνια περίπου, η σκεπή του παλιού λιμεναρχείου ήταν ανοιγμένη, έπινε νερό και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επιφέρει πιο σοβαρές βλάβες στο κτίριο. Με την αυτοπιστασία καταφέραμε και φτιάξαμε τη σκεπή, παρόλο που δεν είχαμε ακόμα το OK από την ΕΤΑΔ. Παρ' όλα αυτά, με την αυτοπιστασία μας και με το προσωπικό της αυτοπιστασίας καταφέραμε, ανακατασκευάσαμε σε αυτό το σημείο τη στέγη και σήμερα τουλάχιστον δεν επιβαρύνεται κι άλλο το κτίριο. Δεν διαβρώνεται, Δεν διαβρώνεται το κτίριο. Δεν επιβαρύνεται όσον αφορά και τις ζημιές. Η αυτοπιστασία, όπως σας είπα, εδώ βλέπω τώρα τον είδα, τον προϊστάμενο της αυτοπιστασίας, τον κύριο Βαλανά, ο γενιοφόρος εδώ, η συνεργάτης, ο οποίος είναι γέννημα και θρέμα της αυτοπιστασίας, ξεκίνησε από υδραυλικός, είναι απόφυτος Πανεπιστημιακής Σχολής του Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου μας και αύριο μεταπτυχιακός, απόφυτος μεταπτυχιακού. Έχουμε καλούς συνεργάτες, ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο και τους ευχαριστώ πολύ. Βλέπω εδώ την κυρία Μακρύ, η οποία πραγματικά ήταν εκείνη που βοήθησε πάρα πολύ με τις γνώσεις της ως μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος και ως διευθύντρια τότε, για να πετύχουμε το διαγωνισμό εκείνο για την προμήθεια των φωτιστικών και την τοποθέτηση των φωτιστικών. Έχουμε την κυρία Πιαλέ Μαρία στην άκρη εδώ, η οποία είναι και αυτή μια πολύ καταρτισμένη συνεργάτης με μεταπτυχιακά και τα λοιπά, εξειδικευμένη στις υδραυλικές μελέτες, τον κύριο Πέρο, προϊστάμενος που ασχολείται με τα σχολικά κτίρια και υπεύθυνος, ο κύριος Καλαφάτης με όλη τη συγκοινωνιακή έτσι τακτοποίηση των πραγμάτων, και εδώ από τον προγραμματισμό λείπει η διευθύντρια η κυρία Ανατολίτη, όπως και η προϊσταμένη η κυρία Ελπίδα Βαγιανού, που είναι οι στυλοβάτες στον τομέα προγραμματισμού των έργων και έχουν ως συνεργάτες άμεσους την κυρία Όλγα Πανσελινά και τον κύριο Μιχάλη Χτενέλη, ο οποίος είναι ο προϊστάμενος των ηλεκτρονικών μας συστημάτων, και οι δύο εκείνοι έχουν σπουδάσει πληροφορική. Όλους λοιπόν αυτούς τους ευχαριστώ, όπως ευχαριστώ και τον κύριο Κατσούρη, ο οποίος έρχεται σε επαφή μέσω των δελτίων που γράφουμε ως τεχνική υπηρεσία, και φυσικά όλους τους συνεργάτες, τον κύριο Αξιώτη και όλους τους μηχανικούς, οι οποίοι δεν είναι σήμερα εδώ και οι οποίοι πραγματικά καταβάλουν υπεράνθρωπη προσπάθεια για να πετύχουμε αυτά που σας είπαμε. Ευχαριστώ πολύ και πάλι όλους σας.